Πάμε να συνδεθούμε με το νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Ο Δημήτρης Λάπας στην προηγούμενη σύνδεση ήταν στο Αττικό, τώρα είναι στον Ευαγγελισμό. Μαζί του είναι ο κύριος Αθανασίου. Ο κύριος Αθανασίου είναι πνευμονολόγος. Να δούμε τώρα στο μεγαλύτερο νοσοκομείο της χώρας πώς κύλησαν τα πράγματα το βράδυ. Καλημέρα, Δημήτρη. Καλημέρα. Καλημέρα και πάλι, παιδιά. Είμαι από τις περιπτώσεις που λες γιατί να μου τύχει αυτό το ρεπορτάζ. Και κυριολεκτό, σε πιάνει η ψυχή σου όταν βρίσκεσαι σε ένα από αυτά τα μεγάλα νοσοκομεία. Για δώσ' μας δηλαδή ακριβώς τι αντιμετωπίζεις, Δημήτρη. Τι είδες, γιατί για να το λες αυτό δεν το λες τυχαία. Λοιπόν, αντιμετωπίζεις την αγωνία του ασθενή. Τον αγώνα που δίνει ο γιατρός και ο κάθε γιατρός που είναι δίπλα μου σαν τον κύριο Νίκο Αθανασίου. Πριν συνδεθούμε, μας πλησίασε εδώ ένας άνθρωπος και λέει «Είμαι στα επίγοντα, περιμένω 12 ώρες». Δεν είχε ο άνθρωπος COVID για κάποιο άλλο νόσημα. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο COVID έχει πάει πίσω όλες τις άλλες κλινικές, όλα τα άλλα νοσήματα και εδώ έχει φουλάρει το νοσοκομείο. Πάμε λοιπόν στον κύριο Αθανασίου, τον πνευμονολόγο του Ευαγγελισμού, να μας πει πώς κυλάει η εφημερία. Δεν έχει λήξει ακόμη. Καλημέρα σας και από μένα. Καλημέρα κύριε Αθανασίου, καλημέρα γιατρέ. Καλημέρα από τον Ευαγγελισμό που παλεύει να σταθεί όρθιος. Αυτή τη στιγμή έχουν μπει περί τις 50 εισαγωγές και η εφημερία τώρα κλείνει. Υπάρχουν ακόμα πολλά περιστατικά στα επίγοντα. Υπάρχουν περιστατικά και COVID πολλά και non-COVID που είναι θετικά και είναι στα επίγοντα αυτή τη στιγμή. Έχουμε ακούσει αυτή την εβδομάδα να γίνονται θυθυραμβικά σχόλια για το άνοιγμα των 12 μεθ του Ευαγγελισμού. Δεν είναι παρά η μετατροπή των non-COVID μεθ σε μεθ COVID. Δηλαδή δίνουμε 12 κρεβάτια ακόμα στο COVID και ανοίγουν 8 κρεβάτια για non-COVID. Δηλαδή για όλα τα υπόλοιπα περιστατικά του Ευαγγελισμού μένουν 8 κλίνες μεθ. Κύριε Αθανασίου, εμείς καταλαβαίνουμε τώρα ότι δοκιμάζεστε και από τα περιστατικά των ανθρώπων που νοσούν από κορονοϊό. Το ένα είναι αυτό και το άλλο βέβαια είναι οι υπόλοιπες παθήσεις, γιατί έχετε και εισαγωγές όχι μόνο από ανθρώπους που νοσούν από την πανδημία. Δοκιμαζόμαστε τώρα και δοκιμαζόμαστε εδώ και ένα χρόνο. Συμφωνούμε. Είμαστε σε ψυχολογική και σωματική εξαθλίωση αυτή τη στιγμή. Όλοι όσοι δουλεύουμε στα νοσοκομεία. Έχουν κλείσει τη μία παθολογική κλινική με 30 κλίνες και την έχουν δώσει στο COVID. Τα χειρουργεία αναστέλλονται συνεχώς. Στην πνευμονολογική κλινική που βρίσκομαι εγώ έχει έρθει από την αρχή της πανδημίας ένας γιατρός και έχουμε κληθεί να καλύψουμε και την COVID κλινική αλλά και την non-COVID κλινική. Μιλάμε ότι ο Ευαγγελισμός αυτή τη στιγμή λειτουργεί για πνευμονολογικά περιστατικά με το Σωτηρία κλειστό για non-COVID περιστατικά. Κύριε Αθανασίου, με το Σεισμανόγλιο κλειστό. Για να κλείσουμε σιγά σιγά την συνομιλία που έχουμε, από την αρχή της πανδημίας μέχρι σήμερα, κατά τη γνώμη σας, περνάμε την πιο δύσκολη φάση? Περνάμε την πιο δύσκολη φάση, ναι. Είμαστε σε ένα τρίτο κύμα και δεν έχει γίνει τίποτα από τους κυβερνώντες για να αντιμετωπιστούν όλες οι παθογένειες. Είχαν πάνω από ένα χρόνο για να είμαστε προετοιμασμένοι για αυτό το τρίτο κύμα. Λοιπόν, και δεν έχει γίνει τίποτα. Τίποτα ουσιαστικό. Την εικόνα που μας δίνετε εσείς. Αγωνία του γιατρού που είναι στην πρώτη γραμμή. Θα τα συζητήσουμε και στην συνέχεια της εκπομπής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς και τον Δημήτρη Τολάπα. Τους έχουμε δώσει λύσεις. Λοιπόν, και μας λένε ακόμα ότι δεν έχουν χρόνο. Το καταλαβαίνω. Μακάρι να αλλάξουν τα πράγματα και σύντομα. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.